στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας, πάση χιλίδος, και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, παιδιά, να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε σταματήσει. Και να θυμηθούμε λίγο τι είχαμε πει την τελευταία φορά. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι μία συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, γιατί επομένως ακόμα και όταν αυτοί που μας ακούνε τέλος πάντων από το διαδίκτυο θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι αυτονομημένες ομιλίες, αλλά καλό είναι να μπαίνουν στην playlist και να ξεκινάνε από την πρώτη ομιλία, γιατί όλα αυτά έχουν μία συνέχεια την οποία, αν πάρεις ξεκάρφοντα μία συγκεκριμένη ομιλία, ίσως να μην καταλάβεις κάποια πράγματα. Είχαμε πει λοιπόν την τελευταία φορά τι είχαμε πει. Είχαμε πει για την εύρωση και τι λένε οι ειδικοί για την εύρωση. Όταν λέμε για ειδικούς, εννοούμε σύμφωνα με το κοσμικό πνεύμα, εννοούμε δηλαδή τους ψυχολόγους, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας στον 20ο αιώνα. Είχαμε δει λοιπόν τι λέει ο Φρόιντ, τι λέει ο Γιούγκ και τι λέει ο Καρούζο. Ο Καρούζο, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο το βλέπει και από μια χριστιανική άποψη και μας ενδιαφέρει περισσότερο. Είχαμε πει λοιπόν, σύμφωνα με τον Καρούζο, ότι η νεύρωση έχει ένα αρνητικό στοιχείο, αλλά έχει επίσης και ένα θετικό. Τι είχαμε πει λοιπόν, ότι η νεύρωση είναι συνέπεια ενός αποθυμένου αισθήματος ενοχής. Δηλαδή είναι μία ενοχή την οποία την αισθάνομαι επειδή έχω διαπράξει κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που έχω διαπράξει με το οποίο διαφωνώ επί της ουσίας. Μία αμαρτία. Ξέρω ότι είμαι ένοχος και τι κάνω. Είναι ότι επειδή εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα, τι κάνω. Αποφασίζω λοιπόν να μην το αποδεχτώ, να μην αποδεχτώ αυτή την ενοχή και τι να κάνω, να την αναγνωρίσω, αλλά να την αποθήσω. Λοιπόν, επομένως, τι γίνεται, καμουφλάρεται λοιπόν όλη αυτή η ενοχή με ένα ψέμα. Με λίγα λόγια λέω ψέματα στον εαυτό μου ηθελημένα. Η παρουσία λοιπόν της νευρώσεως είναι η μαρτυρία ότι κάποιο αίσθημα ενοχής ο άνθρωπος δεν το αναγνωρίζει. Και τι είπαμε, ότι για να μην μπερδευόμαστε, η παρουσία της νευρώσεως, τι είπαμε, ποιο είναι το βασικό, θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο μάθημα πάνω σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, ποιο είναι το βασικό αίσθημα, ποιο είναι μάλλον το βασικό στοιχείο της νεύρωσης, τι είναι αυτό το οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος, για να καταλάβω ότι πάσχω από μία νεύρωση, είναι το άγχος. Είναι ένα αδιόρατο άγχος, το οποίο διωγγώνεται μέσα μου και πολλές φορές υπάρχει ένα άγχος το οποίο δεν έχει μάλιστα και, πώς το λένε, δεν έχει δικαιολογία. Δηλαδή αισθάνομαι ένα άγχος, αισθάνομαι ένα σφίξιμο στην καρδιά μου, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι, ας πούμε, έχω να δώσω ένα μάθημα αύριο ή έχω να παραδώσω μια εργασία αύριο και αισθάνομαι ένα άγχος, αλλά χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο, αισθάνομαι μέσα μου ένα σφίξιμο. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ σας, αν καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ. Βέβαια, είσαστε μικρά ακόμη για να μπορέσετε να καταλάβετε, αλλά θα δείτε ότι καθώς περνούν τα χρόνια θα το αισθανθείτε πάρα πολλές φορές. Το βασικό λοιπόν αίσθημα είναι αυτό. Υπάρχουν και άλλα, τα οποία πολλές φορές γίνονται και σωματικά, είναι σωματικά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να υπάρχει εφίδρωση, μπορεί να υπάρχει εφίδρωση, τι εννοούμε, ο υδρότας. Ιδίως πολλές φορές να υδρώνουν τα χέρια. Αυξημένη, πώς το λένε, η καρδιακή παλμή να αυξάνουν. Όλα αυτά πολλές φορές, επειδή γίνονται μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος, πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι έχω να κάνω κάτι, αλλά εντάξει. Ενώ με το μυαλό καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν είναι κάτι φοβερό, παρόλα αυτά έχω ένα αίσθημα άγχους που δεν μπορώ να το ελέγξω, που δεν έχει δικαιολογία. Να είμαι τόσο, ενώ λέω, μα γιατί να αισθάνομαι τόσο χάλια, αφού εντάξει δεν είναι τίποτα αυτό, δεν τρέχει τίποτα και να μην το καταφέρω, να μην το κάνω, δεν σημαίνει κάτι, αλλά παρόλα αυτά αισθάνομαι ότι το άγχος με πνίγει. Αυτό λοιπόν
κατά πάσα πιθανότητα, όχι πάντα, να είμαστε σαφείς, είναι ένα βασικό στοιχείο νεύρωσης. Λοιπόν, επομένως, τι γίνεται τώρα. Η παρουσία λοιπόν της νεύρωσης είναι μαρτυρία ότι κάποιο αίσθημα ενοχής ο άνθρωπος δεν το αναγνωρίζει, δεν θέλει να το δει, δεν το αποδέχεται, αλλά τι κάνει, το καλύπτει, το σκεπάζει. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι λέω ψέματα. Λέω ψέματα και στον εαυτό μου, λέω ψέματα και στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το αρνητικό στοιχείο το οποίο το αναλύσαμε την τελευταία φορά που είχαμε μάθημα, πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά παρόλα αυτά λέει ο Καρούζο ότι υπάρχει και ένα θετικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι ότι για να αποθεί την ενοχή, για να τη διώχνει την ενοχή, για να μην θέλει να τη δει την ενοχή, τι σημαίνει ότι... τι σημαίνει ότι δεν την εγκρίνει, ότι δεν συμφωνεί με αυτό που έχει κάνει. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουμε τριγύρω μας και παρόλα αυτά τι κάνουνε. Διαπράττουνε πράξεις, κάνουνε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και τους καθιστούν ένοχους απέναντι στο Θεό. Και ενώπιον του εαυτού τους και ενώπιον των ανθρώπων. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο ότι είναι ενώπιον του Θεού. Αλλά τι κάνουν? Συμβιβάζονται με αυτή την ενοχή. Βρίσκουν έναν τρόπο να το συμβιβάσουν. Βρίσκουν έναν τρόπο να το δικαιολογήσουν. Λοιπόν, αυτό προσέξτε το, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα πάλι, αλλά είναι άλλου είδους πρόβλημα που δημιουργείται στην ψυχή του ανθρώπου και το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέμε τώρα. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν, συμβιβάζονται με αυτή την ενοχή, βρίσκουν μια δικαιολογία, δηλαδή βρίσκουν έναν τρόπο να το δικαιολογήσουν όλο αυτό και έτσι δεν δημιουργείται μια εχθρική στάση ανάμεσα στον εαυτό τους, απέναντι δηλαδή ανάμεσα στο εγώ τους και απέναντι στην ενοχή και θαυμάσια και μπορούν να συνεχίσουν να ζουν μέσα στην κοινωνία ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον της δικής τους συνειδήσεως, χωρίς να τους ενοχλεί καθόλου η ενοχή που προέρχεται από τις κακές τους πράξεις. Το καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές αυτό που λέμε. Αυτός όμως ο οποίος παθαίνει την νεύρωση, και ποιος παθαίνει την νεύρωση, αυτός ο οποίος δεν εγκρίνει την ενοχή. Εντάξει, αυτός παθαίνει την νεύρωση. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, ενώ μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έχει ένα φιλότιμο μέσα του. Δεν κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να δίνει σημασία ή χωρίς να δίνει λογαριασμό, να το πούμε έτσι, όπως συμβαίνουν πολλοί άνθρωποι, όπως συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους τριγύρω μας. Δεν συμβιβάζονται με την ενοχή. Και τι κάνουνε? Την αποθεί την ενοχή, τη σπρώχνει εκεί που τη σπρώχνει. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν συμφωνεί με αυτό που έχει κάνει. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται σύμμαχος με αυτή. Δεν δικαιολογεί τον εαυτό του λέγοντας ότι δεν πειράζει, καλά έκανα και το, καλά έκανα και το έκανα. Αλλά δεν έχει φτάσει σε μια κατάσταση την οποία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι πατέρες που λέγεται πόρωση. Η πόρωση τι είναι? Σε μια κατάσταση πλέον όπου ο άνθρωπος κάνει ό,τι κάνει χωρίς να έχει ίχνο συνειδήσεως. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει. Μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να σκοτώνει πλέον και να μην αισθάνεται απολύτως τίποτα. Να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Να μην αισθάνεται καθόλου τύψεις, να μην αισθάνεται καθόλου ενοχές. Αυτό είναι μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό μπορεί να συμβεί και με άλλες αμαρτίες, δηλαδή που φαίνονται πιο απλές, αλλά έχει φτάσει σε μια κατάσταση ο άνθρωπος όπου δεν τον ενδιαφέρει, δεν αισθάνεται καμία ενοχή. Παραβαίνει τον νόμο του Θεού και δεν αισθάνεται καμία απολύτως ενοχή. Ούτε τύψεις αισθάνεται, ούτε τίποτα. Επομένως αυτό λέγεται πόρωση, πόρωση καρδιάς. Λοιπόν, επομένως, βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος, ο οποίος αποθεί την ενοχή, γιατί το κάνει? Γιατί δεν συμφωνεί με αυτό που έχει κάνει. Ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ενοχλείται από την ενοχή, δεν ενοχλείται από τις πράξεις, οι οποίες τον καθιστούν λοιπόν ένοχο και υπεύθυνο ενώπιον του Θεού, αυτός ο άνθρωπος πορώνεται και σιγά σιγά οδηγείται στην τελεία πόρωση. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το προσέξετε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι εντολές του Θεού και να προσέχουμε πάρα πολύ όταν φτάνουμε σε ένα σημείο, παραδείγματος χάρη, θέλω να σας πω σε ένα θέμα στο οποίο μπορεί να έχουμε φτάσει σε ένα είδος
πόρωσης, ας το πούμε έτσι, γιατί η κατάκριση την κάνουμε με πολύ μεγάλη ευκολία, την κατάκριση. Μπορεί βέβαια, είμαστε ακόμα, υπάρχει ένα φιλότιμο με την, καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω είναι κακό, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω και το κάνω. Δεν αισθάνομαι και ιδιαίτερες τύψεις. Τι εννοώ, ότι πολύ εύκολα ένας άνθρωπος το Σάββατο, την Κυριακή το πρωί θα θέλει να κοινωνήσει, το Σάββατο το βράδυ θα μπορεί να μην, θα πρέπει να κρατήσει την νηστεία, γιατί λέει ότι άμα φάω δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω το πρωί, άμα φάω έστω και λάδι δεν θα μπορέσω να κοινωνήσω το πρωί, αλλά με μεγάλη ευκολία θα κατηγορήσει, θα βγει μια βόλτα με ένα φίλο ή με μια φίλη, θα κατηγορήσουν, θα κατακρίνουν και με πολύ μεγάλη ευκολία θα πάει την επομένη το πρωί να πάει να κοινωνήσει χωρίς να αισθάνεται το παραμικρό, την παραμικρή ενοχή ότι έχει κάνει κάτι το οποίο στα μάτια του Θεού είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρότερο από το αν φας κρέας. Πολύ σοβαρότερο από το αν φας λάδι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Επομένως αυτό κατά κάποιο τρόπο, και πρέπει να το προσέξουμε, είναι ένα είδος πόρωσης πλέον πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί το κάνουμε, έχουμε εφησυχαστεί, έχουμε βρει μια δικαιολογία, μπορεί να πούμε και ένα ψέμα. Πατήρ του ψεύδους ο διάβολος. Και παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ένα ψέμα και με μεγάλη ευκολία να πάμε να κοινωνήσουμε την επόμενη το πρωί. Και προσέξτε, δεν λέω εγώ να μην πας να κοινωνήσεις, αλλά το θέμα είναι ότι τα θεωρείς πλέον ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά σου αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να μην αισθανθείς τουλάχιστον ότι πρέπει να πέσω στα γόνατα, βγήκα με τη φίλη μου ή με το φίλο μου ή με το αγόρι μου ή με το κορίτσι μου, συζητήσαμε, κατακρίναμε και δεν θα γυρίσω πίσω και να πω τι έκανα τώρα. Ας πέσω στα γόνατα να παρακαλέσω το Θεό να με συγχωρέσει για να μπορέσω να πω να κοινωνήσω. Δεν φτάνουμε ούτε καν σε αυτό το σημείο. Θα πέσουμε και θα κοιμηθούμε και μάλιστα θα πούμε και τι ωραία που περάσαμε και θα πέσω να κοιμηθώ και θα σηκωθώ την επομένη το πρωί και θα πάω να κοινωνήσω. Στη μοναδική περίπτωση που δεν θα πας να κοινωνήσεις πότε είναι επειδή έφαγες λίγο λάδι. Που δεν λέω να φας κρέας και να πας να κοινωνήσεις, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο να κατηγορήσω ή στο να πω ψέματα ή πολλές φορές να μαλώσω με κάποιον και παρόλα αυτά να πάω να κοινωνήσω σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Τουλάχιστον όταν το κάνω να αρχίσω το κομποσκήνιο από την ώρα που θα ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, από την ώρα που θα ξεκινήσει η ακολουθία και να λέω Θεέ μου συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Να έχω μια συνέστηση τουλάχιστον. Αυτό να το προσέξουμε λίγο με την πόρωση και είναι καλό κάποια στιγμή πόσα πράγματα να πρωτοπούμε βέβαια, να μιλήσουμε και για την πόρωση της καρδιάς. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα έχουν φτάσει κάποια στιγμή σε ένα σημείο που δεν αισθάνονται καθόλου ενοχές με αποτέλεσμα να φτάνουν σε μια κατάσταση που λέγεται πόρωση. Και γι' αυτό λέει συναντούμε συχνά και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους με σαδιστικό φρόνημα και σαδιστική διάθεση. Δηλαδή τι εννοούμε, να θέλουν να κάνουν κακό, να θέλουν να στενοχωρούν, να θέλουν να προκαλούν κακό στους ανθρώπους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον έχουν φτάσει σε μια κατάσταση όπου η ενοχή για αυτούς δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει αυτό το καμπανάκι που σου λέει κάνεις λάθος, πρόσεξε, μην το ξανακάνεις, μην συνεχίζεις, σταμάτα το. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν, ο άρρωστος λοιπόν, όταν μιλάμε για άρρωστο στα θεολογικά πλαίσια ποιο είναι ο νευρωτικός δηλαδή, αν από το ένα μέρος κάνει ένα καμουφλάς και σκεπάζεται σπρώχνοντας την ενοχή, λέει, στο βάθος του, σπρώχνει δηλαδή την ενοχή την οποία αισθάνεται, την πάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, να το πούμε έτσι, στο υποσυνείδητο ή στο ασυνείδητο. Από τη μία λοιπόν αποθεί την ενοχή γιατί δεν του αρέσει, καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος και εδώ είναι το θετικό, καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνω είναι λάθος. Το σπρώχνω λοιπόν στο υποσυνείδητο γιατί δεν θέλω να το βλέπω, δεν θέλω να το ξέρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι εγώ συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο, κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά από την άλλη βλέπουμε, σημαίνει πως την αποδοκιμάζει και δεν συμφωνεί μαζί της. Αισθάνεται ότι είναι ένοχος, όμως δεν θέλει να είναι ένοχος. Και από εδώ πρέπει να πιαστούμε και πρέπει να το αρπάξουμε αυτό, γιατί όσο ο άνθρωπος έχει αυτό το αίσθημα, το ότι είμαι ένοχος, αλλά δεν θέλω να είμαι ένοχος, την αποστρέφουμε την ενοχή, αποστρέφουμε αυτό που έχω κάνει. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αρπάξουμε, γιατί αυτό είναι το θετικό στοιχείο και είναι μια καλή αρχή για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να σωθεί. Λοιπόν, βέβαια να σωθεί από μόνος του είναι λιγάκι δύσκολο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί έχει μάθει να κάνει τι, να μην
παίρνει την ενοχή και να την καταθέτει στο Θεό και να πει «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος», δηλαδή να πάει στον ιερέα, στο πνευματικό που θα πούμε μετά, να πάει να την καταθέσει και να πει «Έκανα λάθος, συγχώρεσέ με Θεέ μου», αλλά τι κάνει, την πάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, την πάει στο ασυνείδητο, στο υποσυνείδητο και από εκεί στο ασυνείδητο, γιατί δεν θέλει να την ξέρει, δεν θέλει να την βλέπει. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της, του μαθήματος, όπου αν κάποιος τώρα θελήσει να βοηθήσει κάποιον που πάσχει από μία τέτοια ασθένεια, από μία νεύρωση, πρέπει λοιπόν, είπαμε τι, να προσέξουμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το θετικό στοιχείο. Δηλαδή το πιο, ότι υπάρχει μια εχθρική στάση απέναντι στην ενοχή. Το πιάνουμε αυτό και το κρατάμε. Τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε αυτό το οποίο ο άνθρωπος δεν το θέλει και το πάει στο υπόγειο της ψυχής, τι να κάνουμε, να το τακτοποιήσουμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Θέλει τακτοποίηση όλο αυτό το πράγμα. Να φύγει δηλαδή από τη μέση αυτό το πράγμα, από τη μέση εννοούμε από εκεί πέρα που το έχει κρύψει πλέον, ώστε να απαλλαγεί από την έβρωση αυτή ο άνθρωπος. Άρα τι χρειάζεται, ένας λυτρωτής. Ένας που θα με λυτρώσει από αυτό το πράγμα, γιατί εγώ μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Ή μάλλον να το πούμε ότι ο άνθρωπος, ασυνείδητα μέσα εισαγωγικά, χωρίς το καταλαβαίνει ο ίδιος, συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Και γιατί δεν μπορώ να το κάνω κατά βάση, σκεφτείτε τώρα ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι κάτι το οποίο εγώ το έχω αποθήσει. Προσέξτε λίγο, παιδιά, να το σκεφτούμε. Μην ψάχνετε να βρείτε στη ζωή σας, τώρα είσαστε μικρά βέβαια, αλλά πολλά πράγματα έχουν ξεκινήσει. Πιστέψτε μου ότι οι μεγαλύτερες νευρώσεις έχουν δημιουργηθεί στην πολύ πιο μικρή ηλικία από τη δική σας. Να το ξέρουμε και αυτό. Επομένως, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, προσέξτε το λίγο αυτό. Όταν μιλάμε για νεύρωση, το έχουμε πει, αλλά να το θυμίσουμε κιόλας, ότι μιλάμε για κάτι το οποίο το έχουμε αποθήσει, μην προσπαθείτε να βρείτε τι μπορεί να έχω αποθήσει. Γιατί? Γιατί είναι κάτι που δεν το θυμάστε. Καταλάβατε. Αν το θυμηθείτε, αν θυμηθείτε κάτι, πάει να πει ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχετε αποθήσει, απλά το έχετε ξεχάσει. Αυτό το οποίο έχω αποθήσει είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το ξέρω. Το μισώ τόσο πολύ, μου έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το ξέρω. Και δεν το θυμάμαι καν. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το θυμηθείτε έως αδύνατο αυτό το οποίο έχετε αποθήσει. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε έναν που θα με λυτρώσει από όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για έναν ψυχολόγο, για έναν ψυχίατρο να με βοηθήσει. Γιατί δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα στο βάθος της ψυχής μου και να το βγάλει αυτό το πράγμα στην επιφάνεια. Ούτε εγώ ίδιος δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε αυτός που θα με βοηθήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει, ποιο είναι, είναι να δει αυτή η νεύρωση, μάλλον αυτή η νεύρωση σε τι με οδηγεί, σε τι συμπεριφορά με οδηγεί, τι είναι αυτό που με φοβίζει, τι είναι αυτό που με κάνει να συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι και να με βοηθήσει να κάνω τι, να μπορέσω να ζήσω με αυτό, να μπορέσω να το διαχειριστώ. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό μπορεί να με βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τι, να με λυτρώσει. Χρειάζεται λοιπόν ένας λυτρωτής. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο θα κάνει τι. Θα έρθει να σηκώσει αυτό το βάρος της ενοχής το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος σπρώχνει μέσα του. Λοιπόν, και δεν έχει το κουράγιο ούτε να το δει και πολύ περισσότερο ούτε να το σηκώσει. Δεν έχει το κουράγιο λοιπόν ούτε να το αναγνωρίσει και να το αποδεχθεί και έτσι να το τακτοποιήσει, αλλά τι κάνει, είπαμε, το σπρώχνει συνεχώς προς τα μέσα. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να έρθει, να το σηκώσει όλο αυτό το πράγμα
και να μπορέσει ο άνθρωπος, πώς το λένε, να λυτρωθεί από αυτό. Το κακό λοιπόν είναι, παιδιά, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, για να μην πούμε όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι πάσχουν από αυτή την ασθένεια. Πάσχουν από μία νεύρωση. Λοιπόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάνει πράγματα για τα οποία θέλουμε να μην τα θυμόμαστε, δεν θέλουμε να τα ξέρουμε, και όλοι κατά κάποιο τρόπο τα έχουμε αποθήσει, και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, αυτός έχει αποθυμένα, έχω αποθυμένο. Από εκεί βγαίνει όλο αυτό το πράγμα. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο με εκρήξεις θυμού πολλές φορές, οι οποίες γίνονται πολλές φορές και χωρίς εμφανή λόγο, τι λέμε, έχει αποθυμένα. Καταλάβατε, είδατε. Επομένως, αλλά τι εννοούμε δηλαδή, ότι η έκρηξη θυμού δεν έχει λογική. Δηλαδή αυτό που έκανε δεν έχει να κάνει, αυτό που έγινε δεν είναι τόσο φοβερό ώστε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα τι γίνεται, άρα προφανώς έχει κάποια αποθυμένα και εξωτερικεύονται, βρίσκουν μια ευκαιρία, υπάρχει ένα φυτίλι κάποια στιγμή, μια κατάσταση, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η έκρηξη του θυμού, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος από μέσα έχει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο λυτρωτής. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Ο λυτρωτής λοιπόν αυτός, ποιος είναι, είναι ο Χριστός. Είναι ο Υιός του Θεού που γίνεται άνθρωπος και τι κάνει, μπαίνει μέσα σε αυτήν την κόλαση της ανθρωπότητας, μπαίνει δηλαδή μέσα, έρχεται στον κόσμο μας και τι κάνει, μπαίνει, προσπαθεί να μπει μέσα σε αυτό το υπόγειο το οποίο έχουμε, μέσα στο οποίο έχουμε σπρώξει όλες αυτές τις ενοχές, και τι κάνει, αποφασίζει να το σηκώσει μόνος του. Σκεφτείτε λοιπόν ότι από πότε ξεκινάει όλο αυτό το κακό. Ξεκινάει από τους πρωτόπλαστους, οι οποίοι αποφάσισαν, πήραν την απόφαση να μην ομολογήσουν ότι έφταξαν. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και αυτή η ασθένεια των πρωτοπλάστων, αυτή η νεύρωση των πρωτοπλάστων, μεταδόθηκε, επειδή ασθένησε η φύση, μεταδόθηκε μετά και στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και αυτό το κουβαλάμε και εμείς. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ πέρα, η πρώτη κουβέντα που λέμε συνήθως ποια είναι, δεν φταίω εγώ. Ακόμα και όταν φταίω, μας ρωτήσει κάποιος, δεν φταίω εγώ. Βρίσκω μια δικαιολογία για την θύμα. Προσέξτε λίγο. Είναι, ακόμα και αν θέλω να ομολογήσω την ενοχή μου, η πρώτη κουβέντα που μου έρχεται είναι το δεν φταίω. Γιατί έτσι είναι η ασθένειά μας. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναλάβουν αυτό το βάρος. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να αναλάβουν το βάρος των ενοχών τους. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και τι κάνει, και βουτάει μέσα σε αυτή την κόλαση και αναλαμβάνει και παίρνει και σηκώνει όλο αυτό το βάρος. Λέμε πολλές φορές για το τι κάνει ο Χριστός και για το τι προσπαθούμε να λέμε πολλές φορές από τι να μας λυτρώσει, από τι να μας σώσει, και λέμε ένα σωρό πράγματα, αλλά στην ουσία το πιο σημαντικό είναι ότι ο Χριστός έρχεται να μας λυτρώσει από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Χριστός. Σκεφτείτε λίγο τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, τι βλέπουμε. Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, ότι αυτός φέρνει πάνω του τις δικές μας αμαρτίες και για αυτές πονάει, περνάει όλον αυτό τον πόνο, όλο αυτό το πάθος. Το περνάει για ποιο λόγο? Το περνάει για μας. Λοιπόν, το περνάει δηλαδή γιατί? Για να μπορέσει να μας, πώς το λένε, να μας λυτρώσει. Να μπορέσει να μας θεραπεύσει. Το άλλο που λέει, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πήρε την ασθένειά μας, την πήρε πάνω του. Την πήρε την ασθένειά μας σε πάνω του. Ή αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Δέστε ποιος είναι ο αμνός του Θεού, ο οποίος τι κάνει, σηκώνει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Γιατί όταν μιλάμε για νεύρωση και όταν μιλάμε για ενοχή, επί της ουσίας, γιατί μιλάμε για αμαρτία. Μιλάμε για αμαρτία την οποία έχουμε κάνει και δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της. Εντάξει, και μας δημιουργεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μας δημιουργεί. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να το νιώσουμε. Τώρα λοιπόν, τι γίνεται.
Τώρα λοιπόν και κατά το παράδειγμα του Χριστού, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας αντιπρόσωπος του Χριστού, ο οποίος τι θα κάνει? Θα πρέπει να έχει το κουράγιο και τις προϋποθέσεις να βουτήξει μέσα στην κόλαση του κάθε χριστιανού. Και εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά και μιλάμε για ποιον? Για τον πνευματικό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν οθείται κανείς από το ίδιο ακριβώς κίνητρο από το οποίο οθήθηκε και ο Χριστός, δηλαδή από ποιο? Από την αγάπη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα πνευματικό ο οποίος θα κάνει τι? Αγαπάει. Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλος τρόπος για να βοηθηθούμε. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι θα πάμε σε ένα πνευματικό, θα πούμε τις αμαρτίες μας, θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, αλλά βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να θεραπευθούμε. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ 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 σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδίως κατά την επιλογή του πνευματικού. Γιατί? Γιατί θα πρέπει και ο πνευματικός να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τη θεραπευτική της Εκκλησίας μας και θα μπορέσει, έχει θεραπευθεί ο ίδιος και θα μπορέσει να θεραπεύσει και εμάς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά με προσευχή τα πάντα γίνονται. Όπως λοιπόν η αγάπη ήταν εκείνη που όθησε τον Χριστό να έρθει στη γη και να αναλάβει τις αμαρτίες και τις ασθένειες των ανθρώπων, έτσι λοιπόν είναι η αγάπη η οποία θα οθήσει και έναν αντιπρόσωπο του Χριστού να κάνει τι? Να βουτήξει λοιπόν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να τι να κάνει? Και να βαστάξει αυτός το βάρος το οποίο έχει μέσα του ο άνθρωπος. Και να τον βοηθήσει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να απαλλαγεί από αυτό το βάρος, να απαλλαγεί από την ενοχή και να θεραπευθεί. Είδατε πως σιγά σιγά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την όλη λογική της Εκκλησίας μας. Είδατε πως σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε ποια είναι η ασθένειά μας, από πού προέρχεται, γιατί αισθανόμαστε με τον τρόπο που αισθανόμαστε, τι ήρθε ο Χριστός να κάνει, από τι ήρθε να μας λυτρώσει. Τον αποκαλούμε πολλές φορές λυτρωτή, τον αποκαλούμε πολλές φορές σωτήρα, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε καν ούτε από τι θα μας σώσει, ούτε από τι θα μας λυτρώσει. Και πολλές φορές λέμε και τι θα προσφέρει ο πνευματικός και σιγά μην πάω να πω στον πνευματικό τις αμαρτίες μου. Και όταν όμως αρχίζουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε όλα τα πράγματα με μια σειρά, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το ρόλο τον οποίο παίζει ο καθένας. Ο πνευματικός λοιπόν, παιδιά, τι είναι? Είναι κάτι σαν τον νηπτήρα. Ο νηπτήρας τι κάνει? Πας εκεί πέρα, πλένεις τα χέρια σου, τις βρωμιές σου, φεύγουν αυτές οι βρωμιές, ακουμπάνε πάνω στον νηπτήρα, αλλά δεν στέκονται στον νηπτήρα, φεύγουν και από εκεί. Επομένως, και ο πνευματικός τι είναι? Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα πάω να του πω όλα αυτά τα βρωμερά πράγματα τα οποία έχω κάνει και όλα αυτά τα οποία με βαραίνουν και τα οποία θα τα αναλάβει αυτός, θα τα πάρει αυτός και τι θα κάνει? Και όπως έφυγαν από μένα, σιγά σιγά θα φύγουν και από εκείνον. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα πάλι. Σιγά μην ήταν τόσο εύκολο. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές δεν μπορεί ένας πνευματικός να με βοηθήσει, να βοηθήσει τον άλλον απλώς μετά να τον δει ή να πούνε κάποιες κουβέντες. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Καταρχήν χρειάζεται αυτή η συνάντηση να γίνει πολλές φορές. Και χρειάζεται αυτή η βουτιά την οποία κάνει ο πνευματικός να την κάνει πολλές φορές μέσα στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου. Το κυριότερο πράγμα, να ξέρετε ένα πράγμα, παιδιά. Εδώ πέρα μιλάει για μία βασική ανάγκη. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο κάποτε το οποίο έλεγε ενός ιερέα και ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ο οποίος έλεγε ότι οι ανάγκες του ανθρώπου κατά βάση είναι τρεις. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Είναι οι ανάγκες, τις οποίες άμα τις καλύψει ο άνθρωπος, δεν μιλάμε για υλικά πράγματα, μιλάμε για ψυχικές ανάγκες. Είναι τρία βασικά πράγματα, τα οποία άμα τα καλύψει ο άνθρωπος, είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος του κόσμου. Κατά κάποιο τρόπο.
είναι η μία βασική ανάγκη είναι να αγαπάει και να αγαπιέται. Το έχει ανάγκη αυτό, να αγαπάει. Και το, η μία να αγαπάει, η άλλη να αγαπιέται και το τρίτο ποιο είναι, να αισθάνεται ότι έχει αξία, ότι αξίζει κάτι. Βέβαια, άμα αγαπάω και αγαπιέμαι, αισθάνομαι ότι έχω και αξία. Λοιπόν, επομένως, να ξέρετε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, είναι η αγάπη. Και όταν βλέπετε περίεργες συμπεριφορές, όταν βλέπετε δηλαδή επιθετικές συμπεριφορές, όταν βλέπετε την οποιαδήποτε συμπεριφορά, περίεργη, παράξενη, επιθετική, αμυντική, οτιδήποτε, να ξέρετε ότι είναι από ανθρώπους όπου τους λείπει η αγάπη. Επομένως, άλλες φορές επιτίθενται γιατί φοβούνται να δεσμευθούν, να έρθουν σε επαφή ενώ ψυχική με κάποιον άνθρωπο. Φοβούνται γιατί προφανώς πολλές φορές έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ. Αλλά επί της ουσίας οι άνθρωποι και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε επειδή θέλουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη της αγάπης. Οι Άγιοι, ποιο ήταν το μυστικό των Αγίων, επειδή ξέρανε να διαβάζουν τις καρδιές, ξέρανε πώς να πλησιάσουν τον άλλο και με τον ανάλογο, σε όλους είναι η αγάπη. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και δεν ξέρουμε κάθε φορά πώς είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς να πλησιάσω τον άλλο για να του δείξω. Γιατί πολλές φορές εγώ μπορώ να του δείξω αγάπη του άλλου, αλλά να είναι με ένα τέτοιο τρόπο που ο άλλος δεν θα το καταλάβει, δεν θα το αποδεχθεί. Ο Άγιος ήξερε με ποιον τρόπο, τι ήταν αυτό ακριβώς που του έλειπε ή τι ήταν αυτό που τον προβλημάτιζε ή ήταν αυτό που του είχε δημιουργήσει μια πληγή μέσα στην ψυχή. Ήξερε τι είναι αυτό και ήξερε πώς να πλησιάσει τον άλλον και να του δείξει την αγάπη του με έναν τρόπο που θα την καταλάβει ο άλλος. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς πολλές φορές λέμε, πάμε, κάνουμε τον άλλο χάλια και του λέμε ότι εμείς το κάνουμε από αγάπη. Εγώ του είπα την αλήθεια επειδή τον αγαπάω. Και τον έχουμε κάνει τον άλλον να θέλει να πάει να αυτοκτονήσει. Λοιπόν, επομένως πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Αλλά αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε βαθιά μέσα στο μυαλό μας είναι τι, το ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγάπη. Λοιπόν, και σε όλους τους ανθρώπους αυτό το πράγμα λείπει, η αγάπη. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι χρειάζεται μια αυστηρότητα, μια σκληρότητα, λόγω του ότι ο άλλος είναι πολύ προκλητικός, αυτό που είπαμε δηλαδή, και πολύ παράλογος με τις απαιτήσεις του, εκείνο από το οποίο έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος, όσο και αν εμείς νομίζουμε ότι έχει ανάγκη από κάτι άλλο, είναι η αγάπη και η κατανόηση. Δηλαδή αυτός μπορεί να σου ζητάει με ένα προκλητικό τρόπο κάτι και εσύ να λες ότι αυτό θέλει. Όχι, δεν θέλει αυτό. Αγάπη θέλει. Απλά το λέει με ένα τέτοιο τρόπο και το φωνάζει με ένα τέτοιο τρόπο που εσύ νομίζεις ότι θέλει κάτι άλλο. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Και συνεχίζουμε. Έχουμε λοιπόν τι, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα, έχουμε τον Χριστό ο οποίος ήρθε στη γη για να βοηθήσει τον άνθρωπο να λυτρωθεί από τις ενοχές που δημιουργεί η αμαρτία, έχουμε τον Πνευματικό ο οποίος λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Χριστού και έχει αναλάβει το πολύ υπεύθυνο έργο και το πολύ δύσκολο έργο ποιο, του να μπει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και να μπορέσει να βουτήξει μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και να σηκώσει αυτό το βάρος, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται και κάτι άλλο. Μπορείτε να σκεφτείτε ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο. Το να συνεργαστεί ο άνθρωπος. Εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Τι εννοούμε. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε και ανέλαβε τις αμαρτίες. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός αναστήθηκε για τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός δημιούργησε την Εκκλησία, που είναι ένα θεραπευτήριο για τις αμαρτίες μας. Τα έκανε με λίγα λόγια όλα όσα χρειάζονται, αλλά παρόλα αυτά δεν σώζεται όλος ο κόσμος. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν θεραπεύεται όλος ο κόσμος. Γιατί λείπει κάτι πάρα πολύ βασικό. Ποιο είναι αυτό? Η συνεργασία του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί χωρίς να συνεργαστεί με τον Χριστό.
Για αυτό το λόγο λοιπόν, όσο και αν βοηθήσει κανείς ένα χριστιανό που έχει προσβληθεί από αυτή την ασθένεια, όση αγάπη και κατανόηση και αν του δείξει, και όσες ώρες και αν αφιερώσει μαζί του, όσο λοιπόν και αν γίνουν όλα αυτά, δεν θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν θα έχουμε θεραπεία. Και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ασθενής, θα συνεχίσει να υποφέρει. Γιατί δεν αποφασίζει να μετανοήσει. Με το να σπρώξει λοιπόν το αίσθημα της ενοχής στο βάθος της υπάρξεώς του και με το να αντιδράσει διαμέσου αυτής της καταστάσεως, δημιουργείται μέσα σε αυτόν ένας κόσμος με τον οποίο δένεται τόσο πολύ και ζυμώνεται τόσο πολύ που δεν μπορεί να τον αφήσει. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ότι πολλές φορές ο κόσμος που έχω δημιουργήσει μέσα μου, οι ιδέες μου, ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα, είμαι τόσο πολύ δεμένος με όλα αυτά που ακόμα και όταν αποφασίζω να αλλάξω, βλέπω ότι δεν μπορώ να αλλάξω. Γιατί με όλα αυτά τα πράγματα έχω γίνει ένα. Και πολλές φορές δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα αφήσω πίσω μου. Δεν θέλω να τα αφήσω πίσω μου. Και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι τελικά να ξεκόψουμε και να ξεκολλήσουμε από αυτές τις νοοτροπίες που έχουμε, από αυτές τις σκέψεις και από αυτές τις ιδέες που έχουμε. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές ακόμα ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να μπει μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά εξακολουθεί να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, απλά τι έχει κάνει, το έχει λίγο χριστιανοποιήσει όλο αυτό το πράγμα, αλλά εξακολουθεί να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, να ζει με τον ίδιο τρόπο, να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά με ένα χριστιανικό κάλυμα. Και όσο και αν πας να του εξηγήσεις ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος, δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα αφήσει όλα αυτά τα πράγματα πίσω του. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι απλώς μια πράξη, δεν είναι απλά να πω μετάνιωσα για αυτό που έκανα, αλλά τι είναι... Γιατί πολλές φορές τι θεωρούμε, ότι θα πάω στο πνευματικό, θα του πω ότι έκανα αυτό και αυτό και τέρμα, τελείωσε, άντε γεια. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια σημαίνει ότι τα αφήνω όλα πίσω μου και ξεκινάω από την αρχή. Πιάνω το νήμα της ζωής μου από την αρχή. Με κατεύθυνση πλέον το Θεό και μόνο το Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές δεν σημαίνει το ότι επειδή πήγαμε στο πνευματικό μας και είπαμε μια πράξη ότι μετανοήσαμε. Μην μπερδευόμαστε. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο να συγχωρείτε αυτό που κάναμε, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γυρίσω ως σπίτι μου και θα εξακολουθώ να κάνω τα ίδια πράγματα. Και προσέξτε λίγο. Γιατί, τι θα πρέπει να ξέρω. Η μετάνοια έχει να κάνει με μια στάση ζωής. Η μετάνοια είναι η στάση ζωής. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι όταν μετανοώ, αλλάζω στάση ζωής. Βλέπουμε ότι πολλές φορές πηγαίνουμε στο πνευματικό, αλλά η ζωή μας δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Εξακολουθώ. Πόσες φορές λέμε, τι να πάω στο πνευματικό, αφού έτσι αλλιώς το έχω πει χίλιες φορές και συνεχώς τα ίδια πράγματα κάνω. Γιατί δεν έχω μετανοήσει. Άλλο ότι μετανιώνω για κάτι που έκανα, και άλλο μετανοώ για αυτό που έκανα. Λοιπόν, ο νευρωτικός πολλές φορές λέει στην εξομολόγηση. Θα πάει, θα τα πει στην εξομολόγηση, αλλά δεν σταματά να κάνει τα ίδια πράγματα. Εκείνο που είναι πραγματική μετάνοια είναι να πω στο πνευματικό αυτά που έχω να του πω, αυτά που έχω κάνει και ταυτόχρονα να αλλάξω. Να αλλάξω εκ βάθρων. Να αποφασίσω δηλαδή να μην βλέπω και να μην κρίνω πλέον τη ζωή και την πραγματικότητα όπως μέχρι εκείνη την ώρα. Να τα δω τα πράγματα διαφορετικά. Να τα δω διαφορετικά. Να μισήσω αυτό που έκανα πριν. Όχι να αποφασίσω να αλλάξω. Όχι να πω να δεν θα ξαναπώ ψέματα. Αλλά να καταλάβω το πόσο σοβαρό πράγμα είναι το ψέμα. Να καταλάβω ότι αυτό μου κάνει κακό, να καταλάβω ότι αυτό είναι διακοπή επικοινωνίας με τον Θεό και να μισήσω το ψέμα. Να μην θέλω να ξαναπώ ψέματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να συχαίνω με τον εαυτό μου όταν θα πει ψέματα. Λοιπόν, και γι' αυτό θα πρέπει να το αισθανθώ και να αλλάξω. Αν δεν το κάνω αυτό, πάει να πει ότι δεν μετανόησα και ότι τελικά η εξομολόγησή μου δεν συνήργησε στο έργο της θεραπείας.
Επομένως, δεν μπορεί να επέλθει θεραπεία, όπως είπαμε, και έτσι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να βρει ειρήνη και ησυχία. Δεν βρίσκουμε ούτε ειρήνη ούτε ησυχία. Δεν μπορούμε να σταθούμε, δεν μπορεί να μπορεί. Τι θέλουμε, να μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του και να έρθει η χάρη του Θεού μέσα του, να έρθει το έλεος του Θεού και έτσι ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει πραγματικά παιδί του Θεού. Με λίγα λόγια και για να το καταλάβουμε, τι θέλουμε, θέλουμε να αποφασίσουμε να αλλάξουμε, να βρούμε ένα πνευματικό ο οποίος θα έχει αγάπη μέσα του, θα γνωρίζει τη θεραπευτική μέθοδο και θα μπορέσει να μπει μέσα στο βάθος της υπάρξεώς μας και να μπορέσει να κάνει τι, να μπορέσει να μας βοηθήσει να σηκώσουμε το βάρος των ενοχών μας, να το καταθέσουμε αυτό στο Θεό και να μπορέσουμε επιτέλους να απαλλαγούμε από όλο αυτό το βάρος και να αισθανθούμε ελεύθεροι. Το καταλάβατε? Καταλαβαίνω ότι και ο καιρός είναι περίεργος σήμερα. Είναι για άλλα πράγματα, εγώ το λέω και επιμένω, όπως το είπα και στην αρχή, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Το καταλάβαμε? Είμαστε σίγουροι? Ωραία. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.